Χθες ο κύριος Κεραυνός, κύριε Παντελή, είπε ότι έγινε μια επικοδομητική συζήτηση με τις τράπεζες. Πάμε λίγο να το αναλύσουμε τώρα, γιατί άλλο να κάνεις μια επικοδομητική συζήτηση και άλλο να βλέπεις να γίνεται κίνηση από τον τραπεζικό τομέα. Τι περιμένουμε λοιπόν από τις τράπεζες μας σε ό,τι αφορά τα επιτόκια? Κοιτάξτε, ο Υπουργός Οικονομικών κάλεσε τα μέλη του Συνδέσμου Τραπεζών της Κύπρου για συζήτηση των εξελίξεων, ιδιαίτερα όσον αφορά τις εξελίξεις στα επιτόκια και τις αναμενόμενες ενδεχόμενες περαιτέρω αυξήσεις που θα επιβληθούν από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, για να δούμε πώς μπορούμε να αντιδράσουμε ως κοινωνία, ως οικονομία, σε αυτές τις πρόσθετες επιβαρύνσεις που θα επιβληθούν. Έγινε μια ανοιχτή συζήτηση. Ανταλλάγηκαν απόψεις. Η μπάλα είναι στο γήπεδο των τραπεζών για να δουν πώς μπορούν να αντιδράσουν εν ώψη αυτών των εξελίξεων. Για επιστροφή τόκων, κύριε Παντελή μου, γιατί διαβάζουμε σήμερα στο πρωτοσέλιδο της αλήθειας που γίνεται λόγος για επιστροφή τόκων. Δεν γίνεται λόγος για συγκράτηση επιτοκίων στεγαστικών σε συγκεκριμένες ομάδες που εξυπηρετούν τα δάνειά τους κτλ. Κάτι παρόμοιο δηλαδή που έγινε στην Ελλάδα, που συμφώνησαν οι τράπεζες όλες και ήρθε και το κράτος να ενισχύσει αυτή την προσπάθεια για να μην αυξηθούν τα επιτόκια. Δεν έχουμε κάτι τέτοιο εμείς, σωστά? Κοιτάξτε, δεν έχουμε. Θεωρώ ότι η συγκράτηση των επιτοκίων είναι ένα μέτρο το οποίο δεν μπορεί να επιβληθεί από οποιαδήποτε τράπεζα καθολικά ή σε συγκεκριμένα χαρτοφυλάκια. Θεωρώ ότι πρέπει οποιαδήποτε απόφαση πάρθει, ναι, πρέπει να είναι στα πλαίσια τα εποπτικά, δηλαδή να συμβαδίζει και να ικανοποιεί τα εποπτικά πλαίσια, έτσι ώστε να μην δημιουργείται οποιοδήποτε πρόβλημα στην άσκηση της πολιτικής από τις ελληνικοτράπεζες. Άρα, θεωρώ ότι ένα μέτρο ενδεχόμενα να είναι η επιστροφή μέρος των τόκων με κάποιο χρονικό ορίζοντα. Αυτή είναι μια εύκολη προσέγγιση για να μην θεωρηθεί ότι δεν εφαρμόζουν τις πολιτικές που καθορίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Μάλιστα. Άλλες ελαφρυντικές προτάσεις που μπορεί να έχουν οι τράπεζες, μιας και δεν γνωρίζουμε εμείς πολύ καλά το τραπεζικό σύστημα πώς κινείται, τι θα μπορούσε να είναι, κύριε Παντελή, για να ξεσφίξουμε λίγο τη θηλιά στο λαιμό των δανειοληπτών? Κοίταξε, οι κινήσεις που μπορούν να κάνουν είναι αφενός επιστροφή μέρους των τόκων, ναι, και αυτό θα αφορά, θεωρώ ότι θα πρέπει να αφορά δάνεια εξυπηρετούμενα συγκεκριμένων χαρακτηριστικών. Δεν πρέπει να είναι καθολική αυτή η πολιτική. Ναι, πρέπει, ναι, να είναι στοχευμένη. Σωστό. Έτσι ώστε να δώσει την απαραίτητη ελάφρυση σε αυτούς που πραγματικά την δικαιούνται. Ένα μέτρο είναι αυτό. Η εφαρμογή των επιτοκίων και των προνοιών των συμβάσεων, διότι κάθε δάνειο, όπως ξέρετε, βασίζεται σε μια σύμβαση μεταξύ της τράπεζας και του δανειολήπτη. Άρα οφείλουν να εφαρμόζουν τις προνοίες των συμβάσεων τους. Διαφορετικά θα κριθεί ότι έγινε αθέτηση ή αναδιάρθρωση του δανείου και δημιουργούνται άλλες προκλήσεις για τις τράπεζες. Μάλιστα. Άρα εγώ θεωρώ ότι ως επιτοπλίστων η προσέγγιση θα πρέπει να είναι η επιστροφή μέρους των ΤΟΚ. Μάλιστα. Και που δεν χρειάζεται να πάρουν ούτε έγκριση, έτσι. Παρόλο που και στο άλλο πολλές χώρες το έκαναν, ενώ για τα επιτόκια και πήραν έγκριση. Σε αυτό όμως δεν χρειάζεται καν έγκριση. Δεν χρειάζεται έγκριση, αλλά να είστε σίγουροι ότι θα αξιολογηθεί από τις εποπτικές αρχές. Ναι, εντάξει, όπως όλα αξιολογούνται και τα βλέπουν. Να σας ρωτήσω και κάτι άλλο τώρα, κύριε Παντελή μου, γιατί το ακούσαμε πριν από λίγες ημέρες, κάναμε και συζητήσεις, περιμένουμε επίσημες ανακοινώσεις από το Υπουργείο Οικονομικών σε ό,τι αφορά τον μηδενικό ή τον μειωμένο ΦΠΑ σε είδη πρώτης ανάγκης. Ναι, είμαστε στο στάδιο της τελικής αξιολόγησης όσον αφορά τις επιπτώσεις αυτών των μέτρων. Θεωρώ ότι εντός των επόμενων ημερών θα υπάρξει πολιτική κατάληξη από τον Υπουργό Οικονομικών για ποια προϊόντα θα ενταχθούν σε αυτήν την κατηγορία του μηδενικού συντελεστή. Του μηδενικού και του μειωμένου ή του μηδενικού μόνο?
του μηδενικού. Γιατί αυτά, ούτως ή άλλως, απλήστα αυτά προϊόντα είναι ήδη στο μειωμένο. Άρα μιλούμε για προϊόντα τα οποία είναι ήδη στο μειωμένο που θα μεταφερθούν στον μηδενικό συντελεστή. Αυτή η απόφαση είναι να αποκείται στον Υπουργό Οικονομικών, διότι ολοκληρώνεται με την έκδοση διατάγματος από τον Υπουργό Οικονομικών. Δεν χρειάζεται η νομοθετική ρύθμιση. Ναι, ναι. Άρα με την έκδοση, με την τελική απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και την έκδοση του διατάγματος θα τύχουν άμεσης εφαρμογής. Μιλώντας έτσι και με ανθρώπους από το λιανικό εμπόριο, μιλώντας όμως και με καταναλωτές, επικεντρώθηκαν λίγο στα είδη πρώτης ανάγκης που έχουν να κάνουν με τα παιδικά, δηλαδή παιδικές τροφές, πάνες και για ενήλικες αλλά και για παιδιά. Είναι αυτά που βρίσκονται στο 19%, θεωρούνται είδη πρώτης ανάγκης και διερωτάται ο κόσμος και αυτό που ο καταναλωτής θέλει να δει μια διαφορά στην τσέπη του όταν θα πάει να πληρώσει. Αυτό είναι το πρώτο. Από την άλλη, οι λιανέμπορες, από ό,τι μπορούσαμε να μάθουμε από το ρεπορτάζ, σε αυτά ειδικά τα προϊόντα δεν είναι ότι έχουν το κέρδος του κέρδους, ενώ το έχουν και σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές. Άρα, όντως, και ποιες θα είναι οι ασφαλιστικές δικλείδες ότι θα κρατήσουν τις τιμές κάτω για να δει όντως την διαφορά στην τσέπη του καταναλώτης. Είναι πράγματα τα οποία θα πρέπει να τα καταλάβουμε. Όντως, πρέπει να πούμε ότι μειώσεις, ειδικά φορολογικών συντελεστών, όπως και του συντελεστή φόρου προστιθέμενης αξίας, υπάρχει κίνδυνος να μην μετακυλιστούν στις τελικές τιμές των προϊόντων προς όφελος του καταναλωτή. Αυτό είναι ένα αρκετά μεγάλο κίνδυνο. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να διασφαλιστεί ότι αυτή ω το μέτρο του δυνατού, διότι μιλούμε για ελεύθερη αγορά. Ο κάθε επιχειρηματία, κάθε πολιτή καθορίζει ο ίδιο τι τιμέ. Και είναι και διαφορετικοί προμηθευτέ. Από άλλο το παίρνει τόσα από τον τάδε προμηθευτή, ο άλλο επειδή δεν αγοράζει πιο πράγματα παραπάνω, παίρνει ενδεχομένω σε μειωμένη τιμή. Και ποιο θα το ελέγχει αυτό, πώ θα γίνεται ο έλεγχο. Ναι. Τα πράγματα δεν είναι στατικά. Σήμερα η τιμή ενός προϊόντος, όπως παραλαμβάνεται, είναι χ. Αύριο θα είναι χ συν κάτι. Άρα είναι πολύ δύσκολο να το ελέξεις. Παρ' όλα αυτά, το Υπουργείο Εμπορίου, αντιλαμβάνομαι, θα παρακολουθεί τις τιμές, ειδικά αυτών των προϊόντων που θα συμφωνήσουμε να μεταφερθούν στο μηδενικό συντελεστή, έτσι ώστε να διαπιστώσει κατά πόσον η μείωση έχει μετακυληθεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό στην τελική τιμή των προϊόντων αυτών, προς όφελος του τελικού καταναλωτή. Ναι. Πότε το βλέπετε, πότε μου είπατε, συγγνώμη, δεν θυμάμαι τι μου είπατε, μου απαντήσατε. Εντός των επόμενων ημερών. Απολογούμε, εντάξει. Ωραία. Μου στέλνουν και μηνύματα τηλεθεατές. Τώρα να σας ρωτήσω, γιατί χαρακτήρισαν οι βουλευτές νομεκλατούρα τους λειτουργούς του Υπουργείου Οικονομικών προχθές στην Επιτροπή. Θέλετε να απαντήσετε. Με λυπεί πραγματικά αυτό το γεγονός, αυτοί οι χαρακτηρισμοί για λειτουργούς του Υπουργείου Οικονομικών. Πρέπει να πούμε ότι οι λειτουργοί του Υπουργείου Οικονομικών διαχρονικά ασκούν το επάγγελμα τους και επιτελούν το έργο τους με τον πλέον επαγγελματικό τρόπο. Αν κάποια πράγματα που τοποθετούνται επαγγελματικά οι λειτουργοί δεν ικανοποιούν κάποιους άλλους φορείς, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να τη χάνουμε αυτού του είδους του χαρακτηρισμού. Να. Και πραγματικά μου θυμίζουν οι χαρακτηρισμοί που έγιναν παλιά για λειτουργούς του Υπουργείου Οικονομικών, που τους χαρακτήριζαν ως τους μανδαρίνους της κυβέρνησης. Και μιλώ για πριν, αυτοί οι χαρακτηρισμοί γίνονταν πριν χρόνια. Είναι λυπηρό. Εμείς επαγγελματικά ακολουθούμε μια πορεία προς όφελος της οικονομίας, τίποτε περισσότερο. Πάντως, σε ό,τι αφορά το μειωμένο ΦΠΑ για την πρώτη κατοικία, πήγε, ήρθε, ξανά ήρθε, ξαναπήγε. Τώρα έχουμε και πρόταση από το Δημοκρατικό Συναγερμό. Δεν την είχαμε ακούσει για πιο πριν. Να φύγουν τα τετραγωνικά, να μείνει μόνο η αξία του σπιτιού. Σας την είχαν εκφράσει και όταν ήταν κυβέρνηση αυτή την πρόταση, κύριε Παντελή? Όχι, κατά κρύπια μας παρουσιάστηκε στις τελευταίες δύο συνεδρίες της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών μία πρόταση η οποία όντως περιορίζεται μόνο στις αξίες πλέον, είτε διαμερίσματος είτε οικίας, είναι ενιαία η αξία.
Και πέραν από αυτήν την αξία μπαίνει συντελεστής 19%. Ναι. Αντιλαμβάνω υπάρχει πρόθεση να μπει και έναν πλαφόν σε αυτές τις αξίες, ούτως ώστε πέραν από αυτού του πλαφόν να είναι όλων των ποσών κάτω από τον αυξημένο συντελεστή. Πότε, δεν έχουμε χρονικά περιθώρια, είπε ο Υπουργός των Οικονομικών, είναι εδώ και τώρα. Όντως, ευελπιστούμε ότι θα υπάρξει κατάληξη και τοποθέτηση από τα μέρη της Επιτροπής Οικονομικών. Γελάω γιατί αυτή την κουβέντα εγώ και εσείς την κάναμε και πριν 7-8 μήνες. Καταλάβετε που είχαμε χρόνο. Γι' αυτό πάω πίσω και σκέφτομαι αυτά. Μάλιστα, ελπίζω να ό,τι λύση και να βρεθεί, ενώ ό,τι πρόταση και να πάει στην Ολομέλεια για ψήφιση, να είναι υπέρ του κόσμου και αυτή τη φορά να γίνει για αυτούς που πραγματικά πρέπει να γίνει. Γιατί όλα αυτά τα τραβάμε επειδή δεν ήμασταν συνεπείς στο παρελθόν και δεν είχαμε τις αρχές που έπρεπε να υπάρχουν εκεί και να ελέγχουν τι γίνεται. Και το τμήμα το συγκεκριμένο θα έρθει ύστερα να δει, ύστερα από 5-6 χρόνια, να δει ποιος πλήρωσε και ποιος δεν πλήρωσε για να ζητήσει τα λεφτά πίσω. Και αυτό το περιμένουμε εδώ και πολλά χρόνια. Ευχαριστώ, κύριε Παντελή.